Λεπτά. Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, και ελπίζω να κατανοείτε τη σημασία του θέματος που συζητούμε. Λεπτά. Διαφωνούμε κατηγορηματικά με την πρόταση που αναγνώσατε. 7 κάλπες, 3 ξεχωριστές ψηφοφορίες για 4 πρόσωπα. Η απόλυτη γελιοποίηση και ο εξευτελισμός των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών θεσμών. Με αυτή την πρόταση γίνονται λάστιχο τα πάντα. Το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής, η κοινοβουλευτική μας παράδοση. Μέχρι τώρα, όσες φορές η Βουλή συζήτησε για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, στο τέλος, ομόφωνα το σώμα συμφωνούσε στη διαδικασία. Μία ψηφοφορία και κάλπη για κάθε προτινόμενο πρόσωπο. Η πρόταση που μας αναγνώσατε, κύριε Πρόεδρε, και η οποία είναι πολύ χειρότερη από την πρόταση που αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία η διάσκεψη των Προέδρων μετά από πρότασή σας, είναι ένα ακόμη βήμα πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας με στόχο το κουκούλωμα του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ. Και για να λέμε αλήθειες, είναι απόφαση των τριών αρχηγών και όχι της διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε μία ψηφοφορία, όχι με 4 κάλπες, μία για κάθε πρόσωπο, όπως πρότειναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα, αλλά με 3 κάλπες, μία όμως ψηφοφορία, για τις υπομαντικές προτάσεις. Και έρχεστε τώρα εσείς, ως εκτελεστής και διεκπεραιωτής μιας απόφασης που πάρθηκε ώρες μετά, με άλλες διαδικασίες, άσχετες με τη μεσημεριανή διάσκεψη των Προέδρων, και γι' αυτό έχετε μια βαριά προσωπική και θεσμική ευθύνη. Η δική μας πρόταση, και σας καλούμε να αποσυρθεί η πρόταση των τριών αρχηγών για να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στη διαδικασία. Μία ψηφοφορία και όχι 3 αλληλοδιάδοχες, και τις 3-4 ώρες που θα κερδίσουμε να τις αφιερώσουμε στη συζήτηση. Ενιαία ψηφοφορία, όπως έγινε και ενιαία συζήτηση μετά από δική σας πρόταση. Καθολική συμμετοχή των βουλευτών σε αυτή τη διαδικασία και διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου και της δυνατότητας και της υποχρέωσης του βουλευτή να ψηφίζει ελεύθερα. Η πρόταση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη γίνεται για να μπορούν μετά την πρώτη ψηφοφορία επί της κυβερνητικής προτάσεως κάποιοι βουλευτές, είτε με αρχηγική εντολή είτε με αρχηγική ανοχή, να κάνουν σκασιαρχείο, όπως έκανε σκασιαρχείο από την ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση για το Βατοπέδι. Η δική μας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, είναι μία ψηφοφορία, ένα ψηφοδέλτιο, και σας καλώ να συναντηθούμε σε αυτό ομόφωνα, μία κάλπη και τα 4 ονόματα και για κάθε όνομα τα προτινόμενα προς έρευνα αδικήματα. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και η εικόνα που θα δώσουμε στην έναρξη αυτής της συζήτησης αφορά στο σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών, εμείς ζητούμε για την απόφαση αυτή να μην αποφασίσουμε διεγέρσεως, αλλά με ονομαστική ψηφοφορία, και καταθέτουμε σχετικό αίτημα. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση. Χρειάζεται να δοθεί περισσότερος χρόνος για συζήτηση. Διαφωνούμε με την απόφαση κατά πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων. Χρειαζόμαστε περισσότερες ώρες και με την πρότασή μας, μία ψηφοφορία και όχι 3 αλληλοδιάδοχες, εξασφαλίζουμε 3-4 ώρες παραπάνω. Να μην μιλήσουν οι υπουργοί, το πολύ πολύ, αν θελήσουν κάποιοι υπουργοί να μιλήσουν, αυτοί που έχουν σχετική αρμοδιότητα οικονομικών και δικαιοσύνης, κανείς άλλος. Και διαφωνούμε κατηγορηματικά, γιατί συνιστά και παραβίαση του κανονισμού. Ένα λεπτό την ανοχή σας. Με την κατάργηση του δικαιώματος δευτερολογίας που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τους ομιλούντες. Τέλος, για να είμαστε θεσμικά σοβαροί και δίκαιοι, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να συζητήσουμε ενιαία 3 διαφορετικές προτάσεις για τις σύστασεις προκαταρκτικής επιτροπής, αυτές οι προτάσεις είναι θεσμικά ισότιμες. Που σημαίνει ότι ο χρόνος που θα αφιερωθεί για τη συζήτηση των προτάσεων πρέπει να μοιραστεί ισότιμα και στις 3 προτάσεις. Τέλος,
επειδή διάφοροι διαδίδουν ότι δήθεν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποφασίσετε να κάνετε λάστιχο τα πάντα και να εξευτελίσετε τα πάντα για να υπηρετήσετε σκοπιμότητες, θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική διαδικασία, σας λέω ότι αυτό το δώρο, παρότι γιορτάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα, δεν θα σας το κάνουμε. Αν αποφασίσατε εσείς να ευτελίσετε διαδικασίες και θεσμούς, κάνοντας τα λάστιχο για να μπορείτε μετά την πρώτη ψηφοφορία κάποιοι να αποχωρήσουν, εμείς θα μείνουμε εδώ, φρουροί της δημοκρατίας και του κανονισμού της Βουλής, και το ποτήρι αυτό θα το πείτε μόνος σας. Και τέλος, σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός και του εύχομαι χρόνια πολλά. Συνήθως όταν κανείς γιορτάζει, δέχεται δώρα. Σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα ακόμη δώρο στον κυβερνητικό του συνεταίρο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ελπίζω του Ευαγγελισμού ο κύριος Βενιζέλος να το ανταποδώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.